επικαιρότητα τρέχει και το centranews.gr και η εφημερίδα Σέντρα σας ενημερώνει με έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Το κανάλι Σέντρα News, με μια ενδιαφέρουσα ενότητα ενημέρωση με τίτλο «Ο κορονοϊός στον παλμό της ομογένειας», έρχεται καθημερινά σε επαφή με καστοριανούς ομογενείς, προκειμένου να μας μεταφέρουν την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και στην περιοχή που κατοικούν σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού. Σήμερα λοιπόν το κανάλι του Σέντρα News θα ταξιδέψει σε μια ακόμη ευρωπαϊκή χώρα. Αυτή τη φορά θα πάμε στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στο Αϊτχόβεν. Εκεί εντοπίσαμε μία Καστοριανή. Είναι η Σοφία Λιγκανάρη, γεννημένη και μεγαλωμένη εδώ στην Καστοριά, όμως τα τελευταία 2 χρόνια έχει μεταναστεύσει, όπως αρκετά παιδιά δυστυχώς, και αυτή στο εξωτερικό. Σοφία, καλησπέρα από την πατρίδα σου, την Καστοριά. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα από την ηλιόλουστη Ολλανδία. Πρωτοφανές για εμάς, περίπου 3-4 εβδομάδες, να έχουμε καλοκαιρία. Είναι ωραία. Καλησπέρα και σήμερα σπάθος. Έχουμε μπει και στην μεγάλη εβδομάδα, είναι μεγάλη Τρίτη, και πλησιάζει και το Πάσχα. Ένα Πάσχα πολύ διαφορετικό που θα ζήσουμε όλοι μας από την πανδημία. Πράγματι, Πάσχα χωρίς εκκλησία, λίγο περίεργο νομίζω για όλους. Το έχουμε συνδυάσει πολύ διαφορετικά. Εντάξει, να κάνουμε. Για να δούμε λίγο το... και κάποιος αυτό, αλλά... Να δούμε λίγο το ιστορικό σου. Γεννήθηκες και μεγάλωσες εδώ στην Καστοριά. Εργαζόσουν στην επιχείρηση λίγο του πατέρα σου κάποια χρόνια, βοηθούσες. Ναι, ακριβώς. Τέλειωσα Ιαπωνία, μετά ασχολήθηκα με την επιχείρηση του πατέρα. Θύμα της κρίσης. Έφυγα πριν περίπου 2,5 χρόνια, ήρθα και εγώ στην Ολλανδία. Όπως πάρα πολλοί Έλληνες, φύγαμε. Μετανάστες και εσύ για ένα καλύτερο αύριο και είσαι εκεί σε μια πόλη του Αϊτχόβεν με πληθυσμό 250.000 κατοίκων. Ναι, είμαι σε μια περιοχή πολύ κοντά στο Αϊτχόβεν, γειτονικός δήμος, ναι, μεγάλη πόλη. Ζεις και εργάζεσαι εκεί, σε τι αντικείμενο ακριβώς? Εργάζομαι σε μία εταιρεία η οποία ασχολείται με συστήματα φωτολιθογραφίας. Στην ουσία φτιάχνουμε τα μηχανήματα που φτιάχνουν μικροτσιπ. Άσχετο με τη Ιαπωνία, αλλά εντάξει, όπου βρούμε δουλειά, τι να κάνουμε. Πες μας λίγα πράγματα για την κουλτούρα και την νοοτροπία του Ολλανδού πολίτη. Εντάξει, είναι διαφορετική νοοτροπία. Βόρειες χώρες ούτως ή άλλως έχουν διαφορά από τον Νότο της Ευρώπης. Θα έλεγα ότι το Αϊτχόβεν είναι το κέντρο της τεχνολογίας της Ολλανδίας. Εδρεύουν πολύ μεγάλες επιχειρήσεις τεχνολογίας εδώ, όπως είναι η εταιρεία Philips, πολύ γνωστή. Είναι επίσης γνωστό το Αϊτχόβεν και για την ποδοσφαιρική ομάδα που έχει, την PSV Αϊτχόβεν. Σαν νοοτροπία θα έλεγα ότι οι Ολλανδοί είναι ανοιχτοί άνθρωποι, ίσως και λόγω του γεγονότος ότι είχαν πολλές αποικίες παγκοσμίως, είναι δεκτικοί στη διαφορετικότητα, στο γεγονός να δέχονται ξένο κόσμο στη χώρα τους. Επίσης βοηθάει το ότι ξέρουν όλοι αγγλικά, η πλειοψηφία του κόσμου μιλάει αγγλικά εδώ πέρα, οπότε αυτό βοηθάει και για τη φιλοξενία που προσδίδουν σε εμάς. Χαμογελαστός λαός, αρκετά φιλόξενος. Διαφορετική βέβαια κουλτούρα. Γενικά προσαρμόστηκες εύκολα σχετικά. Ναι, προσαρμόστηκα εύκολα. Γιατί η δομή είναι τέτοια στην κοινωνία μέσα και στο σύστημα. Το οποίο κάνει πολύ εύκολο την προσαρμογή κάποιου στην κοινωνία. Από τα γραφειοκρατικά μέχρι το γεγονός, όπως είπα, ότι μιλάνε όλοι αγγλικά. Οπότε είναι πολύ εύκολο για κάποιον που δεν γνωρίζει τη γλώσσα να έρθει να εγκατασταθεί εδώ πέρα. Εντάξει. Τώρα η κουλτούρα είναι διαφορετική. Δεν έχουν το δεσμό της οικογένειας που έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Εντάξει. Άλλες συνήθειες, άλλη ιδιοσυγκρασία. Αλλά ανοιχτός λαός. Αληθεύει ότι από αυτό που έχουμε ακούσει και από άλλους γενικά, ότι οι Ολλανδοί είναι κάπως ανθέληνες. Το έχεις διαπιστώσει αυτό?
Δεν θα το έλεγα. Δεν έχω έρθει τουλάχιστον, δεν είχα κάποια προσωπική εμπειρία, ώστε να ακούσω κάτι τέτοιο. Εντάξει, στην αρχή όταν ήρθα είχαν λίγο την εντύπωση ότι να δώσαμε λεφτά στην Ελλάδα, αλλά όχι τόσο ώστε να υπάρχει μια έχθρα απέναντί μας, να το πω κάπως έτσι. Απέναντίας, άμα δουν οι Ολλανδοί ότι πας με τα νερά τους, ότι μπορείς να ενταχθείς στην κοινωνία τους, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Ίσα-ίσα τους αρέσει αυτό το πράγμα. Τελευταία φορά που ήσουν στην Καστοριά ήταν το διάστημα 7 με 14 Μαρτίου. Είχες έρθει, είχες την άδεια από την εργασία σου και ήρθες εδώ να δεις τους γονείς σου. Ήδη εδώ είχε ξεκινήσει το θέμα του κορονοϊού, 14 Μαρτίου, και οριακά πρόλαβες και έρχεσαι στην Ολλανδία. Ακριβώς. Και αλήθεια είναι ότι πριν έρθω, ήδη η Ολλανδία είχε πολύ περισσότερα κρούσματα από ότι η Ελλάδα. Ήρθα στην Ελλάδα, ανακοινώθηκε ότι ο κορονοϊός πλέον είναι πανδημία. Είχα ένα φόβο μήπως δεν προλάβω να γυρίσω πίσω. Ήρθα εδώ, είδα μια άλλη πραγματικότητα, είναι η αλήθεια. Δεν το είχαν πάρει και πολύ στα σοβαρά, να πω την αλήθεια. Έτσι. Υπήρχε ένα μισή-μισή άποψη. Ο μισός κόσμος πίστευε ότι όντως είναι κάτι σοβαρό, η άλλη μισή ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Τώρα αρχίζουν και το καταλαβαίνουν σιγά-σιγά, το αντιλαμβάνονται. Τουλάχιστον από την καθημερινότητα που βιώνω εδώ πέρα. Κάνοντας συνδέσεις με πολλές πόλεις και πολλά κράτη, όλο αυτό το διάστημα με ομογενείς Καστοριανούς, έχουμε διαπιστώσει οι περισσότερες χώρες πήρανε τα μέτρα. Δεν ξέρω, και στην Ολλανδία, και από ό,τι έχουμε διαβάσει, άρχισαν λίγο να πάρουν τα μέτρα και ίσως ακόμα να είναι χαλαρά. Τι ακριβώς ισχύει εκεί πέρα σήμερα, ποια είναι τα μέτρα που έχει πάρει η Ολλανδία? Τα πρώτα μέτρα που πήρε η Ολλανδία ήταν στις 16 Μαρτίου. Και επί της ουσίας απαγόρευσε τις συγκεντρώσεις ατόμων άνω των 100, υπαίθριες εκδηλώσεις κλπ, συναυλίες. Αυτό το μέτρο ισχύει μέχρι 1 Ιουνίου. Έχουν κλείσει όλα τα εστιατόρια, τα σχολεία. Αυτά κατά βάση, γυμναστήρια, θέατρα, σινεμά κλπ. Από εκεί και πέρα, βασίζονται στην ατομική υπευθυνότητα του ατόμου, και κυρίως σε ένα μέτρο που λένε social distancing, δηλαδή να αποφεύγουμε τις κοινωνικές μας επαφές όσο το δυνατόν περισσότερο και να κρατάμε απόσταση 1,5 μέτρο ένας από τον άλλον σε δημόσιους και υπαίθριους χώρους. Επίσης, απαγορεύεται ο συνωστισμός άνω των τριών ατόμων, συναθροίς άνω των τριών ατόμων. Αυτά είναι τα βασικά μέτρα που πήρανε. Άρα τα εμπορικά καταστήματα και τα εστιατόρια είναι ανοιχτά ακόμη. Τα εστιατόρια είναι κλειστά και τα καφέ έχουν κλείσει. Αυτά θα είναι κλειστά μέχρι 28 Απριλίου. Από εκεί και πέρα, είπαν θα δούνε πώς θα πάει το πράγμα και πώς θα συνεχίσει. Όπως και τα σχολεία είναι κλειστά μέχρι περίπου αρχές Μαΐου. Δεν γνωρίζουν ακόμη τι μέτρα θα πάρουν μετά. Το βασικότερο είναι αυτό, να κρατάμε 1,5 μέτρο απόσταση ο ένας από τον άλλον. Και ένα άλλο που είπανε, όποιος μπορεί δουλεύει από το σπίτι. Βέβαια, η πραγματικότητα είναι ότι ένα 60% των ανθρώπων είτε δουλεύει από το σπίτι, είτε έχει χάσει τη δουλειά του, είτε δουλεύει με μειωμένο ωράριο. Και υπάρχει και ένα 40% στο οποίο ανήκω και εγώ, που πηγαίνουμε κανονικά στη δουλειά μας, σαν να μην τρέχει τίποτα. Αυτά. Και τα εμπορικά είναι ανοιχτά, δηλαδή. Κάποια είναι ανοιχτά. Τα λιανικής πώλησης, τα μικρά, είναι ανοιχτά. Κάποια πολύ μεγάλα εμπορικά που συνοστίζεται περισσότερος κόσμος, εκεί να έχουν κλείσει, αλλά νομίζω έκλεισαν αυτοβούλος, όχι λόγω του νόμου. Παράλληλα βλέπουμε και εικόνες από το όμορφο Αϊτχόβεν, πως είναι... Εντάξει, δεν υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη κίνηση. Σίγουρα σε διαφορετική χρονική στιγμή θα ήταν διαφορετικές οι εικόνες αυτές. Ζει και η Ολλανδία την κρίση της πανδημίας. Ναι, κάτι είναι πρωτόγνωρο για τους Ολλανδούς, να μείνουμε στο σπίτι είναι η αλήθεια. Και το συζητούσα αυτό με συναδέλφους Ολλανδούς. Τους φαίνεται λίγο περίεργο, ιδίως όταν ο καιρός είναι καλός, οπότε
αρχίζουν και αντιλαμβάνονται πλέον ότι πρέπει να μείνουν μέσα στο σπίτι. Τώρα το καταλαβαίνουν. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο, γιατί είχε γίνει θέμα στην Ολλανδία με την κυβέρνηση και τα καταστήματα, που στα πρώτα μέτρα, μεταξύ άλλων που είχαν ανακοινώσει, ήταν για να κλείσουν και τα coffee shop. Αυτά ναι, τα ναρκωτικά, που είναι τα νόμιμα, όπως το έχει η Ολλανδία. Αντέδρασαν έντονα οι πολίτες και τελικά λειτουργούν τα coffee shop. Διάβαζα επί του θέματος. Στην ουσία, απλά η Ολλανδική κυβέρνηση τα έχει λίγο απενεχοποιήσει. Δεν θεωρούνται τελείως νόμιμα. Απλά κάνει κάποιες διευκολύνσεις. Όντως τα είχαν κλείσει, ωστόσο είδαν ότι αυτό θα είχε αντίκτυπο στην έξαση της μαύρης αγοράς και γι' αυτό το λόγο αποφάσισαν να τα ξανανοίξουν. Αλλά νομίζω πως κάνουν πλέον μόνο... είναι μόνο για take away και όχι για να πας να καθίσεις. Αντέδρασε ο κόσμος, υπήρχαν και ουρές, νομίζω υπήρχαν και κάποιες φωτογραφίες με τεράστιες ουρές απ' έξω. Νομίζω τις είδατε όλοι αυτές, ναι. Τα είδε αυτά η κυβέρνηση και άλλαξε μετά από 24 ώρες. Όσον αφορά τα μέτρα που ισχύουν μέχρι σήμερα στην Ολλανδία τουλάχιστον, που είναι κάπως χαλαρά, ποιος είναι ο αριθμός των κρουσμάτων, σε τι επίπεδο κυμαίνεται? Μέχρι και σήμερα είχε 3.000 κρούσματα περίπου, συγγνώμη, 23.000 κρούσματα καταγεγραμμένα. Περίπου 8.200 άτομα βρίσκονται σε νοσηλεία. Και δυστυχώς έχουμε και αρκετά θύματα, γύρω στα 2.500 περίπου μέχρι σήμερα που κοίταξα. Και από τα μέτρα τα απογορευτικά που έχει πάρει η Ολλανδία να κλείσει, να υποχρεώσει να κλείσουν κάποιες επιχειρήσεις, ποια είναι τα μέτρα που έχει ανακοινώσει για να τις ενισχύσει, να τις βοηθήσει στη συνέχεια και τους εργαζόμενους, κάποιοι που έχουν ήδη και χωρίς δουλειά, και κάποια εστιατόρια, καφετέρες ή άλλες επιχειρήσεις που τις υποχρεώσουν να κλείσουν? Θα δοθούν οι πανεπιδόματα, θα βοηθηθούν και οι επιχειρήσεις αυτές. Και θα δοθούν και επιδόματα και στους ανθρώπους που έχασαν τη δουλειά τους και σε αυτούς που πλέον δουλεύουν με μειωμένο ωράριο. Θα υπάρχει οικονομική ενίσχυση. Δεν ξέρω ακριβώς πόσο, γιατί και τα επιδόματα νομίζω πως κυμαίνονται ανάλογα με το πόσες ώρες δούλευες το προηγούμενο διάστημα. Δεν είναι σίγουρο το πόσο θα πάρεις. Γιατί έχουν διαφορετικό τρόπο να μετράνε την οικονομική βοήθεια που δίνουν στον καθένα. Δεν ξέρω αν στα μέτρα τα περιοριστικά που ισχύουν στην Ολλανδία υπάρχουν κάποια πρόστιμα. Ναι, υπάρχουν. Τα πρόστιμα ξεκινάνε από 400 ευρώ μέχρι 4.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις. Και αυτό σε περίπτωση που δεν τηρούμε τον κανόνα 1,5 μέτρο απόσταση ο ένας από τον άλλο και να μην συναθροιζόμαστε πάνω από 3 άτομα. Τα καταστήματα έχουν τα ίδια την ευθύνη ώστε να μπορέσουμε εμείς να διατηρήσουμε την απόσταση 1,5 μέτρο ένας από τον άλλον. Και γι' αυτό το λόγο έχουν βάλει και διαγραμμίσεις μέσα στο κατάστημα, πώς θα κινείσαι, πώς θα είσαι πριν μπεις μέσα στο κατάστημα, περιορισμένος αριθμός ατόμων. Απαγορεύεται, για παράδειγμα, να πας για ψώνια όλη η οικογένεια, πηγαίνει μόνο ένα άτομο. Το ίδιο και στα καταστήματα μέσα. Ένας-ένας μπαίνει. Αυτά είναι τα πρόστιμα και είδα ότι μέχρι σήμερα, από τότε που ίσχυσε το μέτρο, έχουν ήδη δώσει 1.400 πρόστιμα περίπου, από 16 Μαΐου που το ανακοίνωσαν. Ναι. Μαρία, γνωρίζω ότι η αγωνία των ανθρώπων της ομογένειας με τις εξελίξεις της πανδημίας είναι διπλή, και αυτό γιατί από τη μία η χώρα που ζουν όπως εσύ στην Ολλανδία, που έχει την αγωνία και την ανησυχία για τη χώρα που ζεις. Παράλληλα όμως και το μυαλό σου βρίσκεται στην Ελλάδα και ιδιαίτερα εδώ στην πατρίδα σου, στην Καστοριά, όπου εδώ έχεις τους γονείς σου, τους φίλους σου, τους συγγενείς, και σίγουρα έχεις ενημερωθεί για την τραγική κατάσταση που επικρατεί εδώ και ένα μήνα περίπου στην πατρίδα σου,
με τις διαστάσεις που έχει πάρει η πανδημία του κορονοϊού, πόσο σε στεναχωρεί και σε ανησυχεί αυτό το γεγονός? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πραγματικά με ανησυχεί, γιατί ήμουνα στην Ελλάδα όταν ξεκίνησε όλο αυτό. Είδα πως το βιώνανε και η Καστοριά και η οικογένειά μου, οι συγγενείς μου, οι φίλοι μου. Είμαι πάρα πολύ λυπηρό. Ελπίζω μετά από αυτό, μόλις φύγει το τσουνάμι, να το πούμε έτσι, ελπίζω να καταφέρουμε να βγούμε πιο δυνατοί από ό,τι ήμασταν, πιο ενωμένοι σαν κοινωνία. Να κοιτάξουμε το συνολικό συμφέρον και όχι το τομικό, ώστε να μπορέσουμε να βγούμε πιο δυνατοί. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά από το να μένουμε στο σπίτι, να προφυλάσσουμε τον εαυτό μας και τους δικούς μας, ακούγοντας τις συμβουλές των ειδικών. Και από εκεί και πέρα, δυστυχώς, η σκέψη μας είναι λίγο... Ιδίως για εμάς που είμαστε από μακριά, είναι ακόμη πιο δύσκολο σκεφτόμενοι αυτά που γίνονται στην πόλη μας και στις οικογένειές μας. Ποια είναι η αίσθηση που επικρατεί στην Ολλανδία, στους πολίτες, όσον αφορά την διάρκεια αυτής της πανδημίας? Βλέποντας άλλες χώρες να έχουν πολλά κρούσματα, πολλούς νεκρούς, να έχουν πάρει πολύ πιο σοβαρά μέτρα από ό,τι η Ολλανδία, και η Ολλανδία ακόμη να μην παίρνει τα μέτρα που θα έπρεπε να πάρει, έχοντας και αυτούς τους αριθμούς που ανέφερες νωρίτερα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι από αυτά που συζητάω σε καθημερινή βάση με τον κύκλο μου, εκτιμώ πως περισσότερο ανησυχούν αυτοί οι οποίοι ήρθαν μετανάστες εδώ, όπως ήρθα και εγώ, γιατί βλέπουμε τι γίνεται στις χώρες μας, βλέπουμε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο, τι μέτρα έχουν πάρει οι χώρες από μόνες τους. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε την Ολλανδία, η οποία δείχνει μια πιο χαλαρή αντιμετώπιση και προσέγγιση στο θέμα. Νομίζω πως τα νούμερα θεωρούν ότι είναι ικανοποιητικά, δηλαδή με τα μέτρα που έχουν πάρει εκτιμούν ότι θα έπρεπε να έχουμε πολύ περισσότερα κρούσματα και πολύ περισσότερα θύματα. Οπότε για την ώρα πιστεύουν ότι αυτά τα μέτρα είναι εντάξει, εμπιστεύονται την κυβέρνησή τους, ακούν τους ειδικούς και καλώς ή κακώς είναι μια άλλη χώρα, μια άλλη νοοτροπία, η οποία είπε με οποιονδήποτε λόγο, για οποιοδήποτε λόγο θα αποφύγει να κάνει lockdown. Αυτό το δηλώσανε, είπαν με κάθε κόστος θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε αυτό, γιατί η οικονομία θα μείνει πίσω. Οπότε καταλαβαίνετε. Και αυτή είναι η γνώμη που επικρατεί και στον κόσμο, όχι μόνο στην κυβέρνηση. Αυτές είναι οι πεποιθήσεις που έχουν. Υπάρχει ανησυχία, αλλά δεν κυριεύει την καθημερινότητά τους. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, πραγματικά. Δεν ξέρω αν θα ήθελες κάτι να προσθέσεις. Και αν όχι, θα ήθελα να στείλεις και ένα, κλείνοντας βέβαια, να στείλεις ένα μήνυμα προς την πατρίδα σου, την Καστοριά. Θα ήθελα να ευχηθώ καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, να έχουμε υπομονή. Ένα διαφορετικό Πάσχα, αλλά εντάξει, είμαστε με τις οικογένειές μας, αυτό είναι το σημαντικό, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Υπομονή και μόλις περάσει όλο αυτό να είμαστε ενωμένοι για μια καλύτερη Καστοριά, να πάμε μπροστά και να έχουμε ελπίδα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, πραγματικά. Και να προσέχουμε φυσικά. Σοφία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν ξέρω βέβαια πότε, και εσύ να μην ξέρεις, εκτιμάς ότι θα έρθει στην Καστοριά. Αν πάνε όλα καλά, ελπίζω να έρθω τέλος Ιουνίου. Αν πάνε όλα καλά. Ελπίζω να έχουν ανοίξει τα σύνορα, να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε. Θα δούμε. Θα δείξει το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές, καλό Πάσχα και καλές σε εσάς. Καλό απόγευμα. Να έχετε καλές γιορτές σε όλους. Γεια σας.